Θα λέω γρήγορα, γρήγορα. Αν η ΑΕΚ σου δώσει χώρο και πάρεις μια κατοχή και νομίζω ότι είσαι το αφεντικό στο παιχνίδι, θα σου βάλει 4 γκολ. Εάν το κάνει ο Πογέτης, σε διέλυσε. Αλλιώς το μάτς είναι πινκ-πονκ. Εάν σου δώσει κατοχή και σου φύγει με τους 4 βολίδες που έχει στην επίθεση, σε έχει διαλύσει, σε έχει βάλει μέσα στα δίχτυα. Δυστυχώς. Απλά θα ήθελα, αν μπορέσετε, online κάποια στιγμή. Το βράδυ. Θα έχω και τον Γιώργο. Θα σου πω και σε λίγο, φίλε. Και στο rapto.gr θα ανέβει η άποψη. Έλα. Ναι. Και επίσης θα ήθελα αμυγός αγωνιστικά. Ναι. Αμυγός αγωνιστικά. Δεν με ενδιαφέρουν όλα τα υπόλοιπα. Πιστεύετε ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρει ένα δεξί μπακ ή κεντρικό αμυντικό και αν θα παίρνατε δεκάρι, λέω εγώ τώρα, τι χαρακτηριστικά θα είχε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Απαντώ γρήγορα. Πάρα πολύ. Φιλιά. Στο Περάρα οπωσδήποτε, δεξιά βολεύομαι. Με Ροντρίγκες θέλεις, με Κίτσιου θέλεις, βολεύομαι. Και δεκάρι χαρακτηριστικά. Ψηλός, διεισδυτικός, σκόρερ, τριπλέρ. Με άλλα λόγια, 2,5 εκατομμύρια το κομμάτι. Εκείνη τη θέση την πληρώνεις. Δεν πληρώνεις κόφτη 1,5 εκατομμύριο, ούτε αριστερό μπακ 1 εκατομμύριο. Δεκάρι πληρώνεις 2 εκατομμύρια. Εκεί κύριε Σαββίδη. Επόμενη γραμμή, ναι. Πας με τον Μπέλκα, τον Κούδα τον νέο, ναι.